η παραπλανητική συζήτηση σχετικά με τα πολλά ή λίγα χρήματα του ΠΔΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί να αποκρύψει το στόχο του, να πρημοδοτήσει με χρήματα των εργαζομένων τους ομίλους που ήδη ξεκοκαλίζουν τους πακτολούς του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αναθεώρησή του γίνεται γιατί έχουν δοθεί δεκάδες δισεκατομμύρια για ενίσχυση του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, για την καταστολή των κατατρεγμένων από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Μπροστά στην κρίση που έρχεται, λοιπόν, θέλετε να εξασφαλίσετε την καπιταλιστική κερδοφορία. Για το λαό όμως που υποφέρει, για τους πλημμυροπαθείς, τους πυρόπληκτους, η Ευρωπαϊκή Ένωση ομολογεί ότι τα χρήματα του λεγόμενου αποθεματικού έκτακτης ανάγκης, του Ταμείου Αλληλεγγύης, δεν προορίζονται για εκείνους, αλλά αποτελούν πρίκα για τους κατασκευαστικούς ομίλους. Ο ελληνικός λαός να μην συμβιβαστεί με τα ξεροκόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της. Με στήριγμα το ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση να διεκδικήσει άμεσες αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών με ευθύνη του κράτους, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κρατικά και ενωσιακά κονδύλια, πραγματικά μέτρα ανακούφισης με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.